Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής χαιρετίζουμε τα 37 σωματεία και τις 5 ομοσπονδίες επαγγελματιών που συμμετέχουμε στη σημερινή μεγάλη κινητοποίηση. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε τα σωματεία αυτά που για πρώτη φορά συναντιόμαστε στον δρόμο του αγώνα, παραμερίζοντας επιμέρους δισταγμούς, προβάλλοντας τις κοινές ανάγκες, τα κοινά προβλήματα και αιτήματα. Τους συναδέλφους ταξιτζίδες που σήκωσαν χειρόφρενα στα οχήματά τους και συμμετέχουν σήμερα εδώ. Τους εκτελονιστές, τους κρεοπόλες, τους αισθητικούς, τους οδοντοτεχνίτες, τους αρτοποιούς, τις δεκάδες ενώσεις από τις γειτονιές της Αθήνας, τους εκατοντάδες συνταξιούχους του ΟΑΕ. Είμαστε εδώ και ενώνουμε τη φωνή μας με τα εργατικά σωματεία, με τις ομοσπονδίες, με το ΠΑΜΕ, γιατί μόνο η κοινή μας δράση, η κοινή μας περπατησιά μπορεί να μας βγάλει από τα τρομερά καθημερινά αδιέξοδα που βιώνουμε. Είμαστε εδώ γιατί έχει αποδειχθεί ότι αποτελέσματα είχαμε όταν είμαστε πολλοί. Σήμερα ο πήχης μπαίνει πιο ψηλά. Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση αποδεικνύει τη δύναμη του ενωμένου λαού που παλεύει για τις ανάγκες του. Είμαστε εδώ γιατί ο αγώνας μας έχει συνέχεια. Έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον. Γιατί μαζί έχουμε αντιπαλέψει πληστηριασμούς και κατασχέσεις λαϊκών κατοικιών, διακοπές ρεύματος. Μαζί με το Σωματείο των Υπαλληλών αντιστεκόμαστε στην κατακρεούργηση του δικαιώματος στην Κυριακή Αργία. Η άθλια απόφαση της κυβέρνησης για άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοέμβρη δεν έχει κανένα πρακτικό αντίκρισμα για τους επαγγελματίες. Είναι ένα ακόμα αντιδραστικό βήμα στην επιδίωξη για κατάργηση της αργίας. Πρημοδοτεί τις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και οδηγεί τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους στο εμπόριο, στην εξάντληση. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών και των εμπόρων, προκειμένου να περιοριστούν οι δραματικές συνέπειες από την ενεργειακή φτώχεια, από το μεγάλο κύμα της ακρίβειας, τις απειλές από προμηθευτές και παρόχους ενέργειας, τα συσσωρευμένα χρέη λόγω της φορολογίας που επέβαλαν στους μικρούς επαγγελματίες όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Στην αναλγησία της κυβέρνησης που αρνείται ακόμα και το στοιχειώδες όπως το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών που βάσει του νόμου Κατρούγκολου αυξάνονται για το 23 όσο ο πληθωρισμός, απαντάμε με ανυποχώρητο αγώνα. Αρνούμαστε να αποδεχθούμε τη λογική που εξέφρασε εμέσως πλην σαφώς ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Τη λογική του ότι πήρατε, πήρατε και προετοιμαστείτε για δύσκολο χειμώνα. Αρνούμαστε όμως να τσιμπήσουμε και σε όσους εμφανίζονται με το μανδύα του Σωτήρα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξαναφέρουν ως δίθεν ριζοσπαστικές τις ίδιες προτάσεις, την αξιοποίηση του Ταμείου Αντάκαμψης με χιλιοϋπομένους στόχους όπως η μεγέθυνση και η εξωστρέφεια. Όσους δηλαδή προσπαθούν να βάλουν χρυσό περιτύλιγμα στη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου, στο δόγμα της στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που αδιαφορεί πλήρως για τις ανάγκες των χιλιάδων εκατοντάδων αυτοαπασχολούμενων. Καλούμε σε αγώνα ενάντια στη στρατηγική υπεράσπισης
των μεγάλων επιχειρηματικών ομέλων. Οι ανάγκες μας δεν χωρούν στο στενό κορσέ και στα περιθώρια μιας οικονομίας που θυμίζει ρωμαϊκή αρένα, που υπάρχει για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους οι λίγοι και εκλεκτοί. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι και η δραματική κατάσταση χιλιάδων συναδέλφων που κυριολεκτικά είναι πνιγμένοι στα αδιέξοδα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 46,3% των πολύ μικρών επιχειρήσεων καταγράφει μείωση του τζίρου σε σχέση με πέρυσι και σχεδόν 4 στους 10 εκφράζουν φόβο για λουκέτο. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, της πράσινης μετάβασης. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι κυβερνήσεις αυτές υπηρετούν, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Το ζούμε και τώρα με τους παρόχους ενέργειας. Κερδοφορούν ασύστολα στις πλάτες μας με τις ευλογίες και τους νόμους της κυβέρνησης, ενώ από την άλλη για το λαό η πρόσβαση στο ρεύμα, στο πετρέλαιο έχει μετατραπεί σε πολυτέλεια. Ούτε ξαφνικά όμως γίναμε λωτοφάγοι να πιστεύουμε στα παραμύθια για δήθεν φυσικά φαινόμενα και πρωτόγνωρους εξωγενείς παράγοντες. Τα συσσωρευμένα χρέη που έχουμε οι επαγγελματίες δεν εμφανίστηκαν από τον ουρανό. Δημιουργήθηκαν από τον ανταγωνισμό της κρίσης, αλλά και εξαιτίας της άδικης, έμεσης και άμεσης φορολογίας, των απαράδεκτων χαρατσιών όπως του Έλφια και του τέλους επιτιδεύματος, που καμία κυβέρνηση, ούτε η σημερινή, δεν τα κατήργησε. Δημιουργήθηκαν από την απαράδεκτη διαχείριση της πανδημίας που κράτησε για μήνες τις επιχειρήσεις μας κλειστές και σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε ακόμα και τα ψίχουλα των επιστρεπταίων προκαταβολών όταν οι μεγάλοι όμιλοι πήραν ζεστό παραδάκι εκατομμυρίων που δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Είναι η ώρα να αγωνιστούμε για τη ζωή μας, για το εισόδημά μας, για τις ανάγκες των οικογενειών μας. Αγώνας μακρύς, αγώνας διαρκείας. Αρνούμαστε να μείνουμε κλεισμένοι στα μαγαζιά μας μέχρι να μας κλείσουν. Αρνούμαστε να μείνουμε θεατές, άβουλοι και φοβισμένοι. Στη μίζερη ζωή που μας ετοιμάζουν, απαντάμε με ανυποχώρικο, μαζικό, συλλογικό αγώνα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούνε. Η σημερινή μας τεράστια συγκέντρωση μας δίνει δύναμη, μας γεμίζει αισιοδοξία. Είμαστε πεισμένοι ότι από κοινού, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όχι μόνο μπορούμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις, αλλά και να βάλουμε τις βάσεις για την πραγματική, για την ουσιαστική ικανοποίηση των αναγκών σας. Καλούς αγώνες να έχουμε!